σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, είναι ο Άγιος Αδέλφιος, επίσκοπος Ιεραπόλεως και εις Απόστολος. Μεγάλος ο τίτλος και βαρύς ο τίτλος, ο οποίος δεν απονέμεται σε οποιοδήποτε. Στην Ιεράπολη λοιπόν της Φρυγίας ήταν ο επίσκοπος ο Άγιος Αδέλφιος. Κατά την εποχή του αυτοκράτορος Μάρκου Αντωνίνου, ο οποίος επασίδευσε από το 161 μέχρι το 180 μετά Χριστόν. Αυτός ο αυτοκράτορας έβγαλε, όπως συνήθως και άλλοι κάνανε, διάφορα διαγγέλματα να λατρεύονται τα είδωνα, να θυσιάζουν εις αυτά και κατά κάποιο τρόπο να εξαφανιστεί το όνομα των χριστιανών. Έλαβε λοιπόν τα γράμματα αυτά και ο άρχοντας της πόλεως εκείνης της Ιεραπόλεως, ο Πόπλιος, και υθέτησε και αυτός να κάνει ό,τι κάνουν και οι άλλοι. Άρχισε λοιπόν με γιορτές, θυσίες, φαγωπότια και όλα αυτά τα οποία αρμόζουν σε ειδωλολατρικές εορτές. Ο Άγιος Αδέλφιος είδε αυτή την κατάσταση και ευθύβετο και παρακαλούσε τον Κύριον να μην αφήσει το ποιμνιό του να απολεστεί, αλλά να το διαφυλάξει και να το διατηρήσει μαζί του. Τη νύχτα λοιπόν έβρισε στον ύπνο του κάποιον νεανία, ο οποίος του έδωσε μία ράβδο και του λέει με αυτή, λέει, πάταξε την αιτία του κακού, δηλαδή τα είδωλα. Πράγματι λοιπόν σηκώθηκε και αυτός και πήρε μία μεγάλη ράβδο και μπήκε στον ναό του Απόλλωνος και άρχισε να συντρίβει το είδωμα και κατόπιν από αυτό και όλα τα υπόλοιπα που ήταν εκεί, τα έκανε κομμάτι. Οι ιερείς παρακολουθούσαν εκστατικοί το θάρρος και την τόλμη αυτού του ανθρώπου να εισέλθει στο λίπο το στόμα και να κάνει αυτή τη δουλειά. Στο τέλος λοιπόν, αφού τα συνέπεψε όλα, γυρίζει προς τους ιερείς, πηγαίνετε, λέει, να τα πείτε, λέει, αυτά τους άρχοντές σας. Πέστε τους από την απολή εποχία την οποία έχουνε, μέσα σαν ιδεή και ο ένας συνέτρεψε τον άλλον. Και κοιτάξτε, λέει, να μαζέψει και αυτά τα κομμάτια για να μην πάνε χαμένα και ρίχτε τα στη φωτιά να βγάλετε, λέει, και να φτιάξετε λίγο ασβέστη. Βλέπετε, δεν έλειπε το λεπτό χιούμορ από τους πατέρες της εκκλησίας. Λοιπόν, πράγματι αυτή το ανήκει εκεί στον άρχοντα της πόλεως. Συγκεντρώθηκε ο κόσμος πολλής, εφρίαξαν, θύμωσαν και είπαν ότι θα πάμε, λέει, να κάψουμε το σπίτι του Αβερκίου και όλους όσους είναι εκεί. Τους εμπόδισε όμως ο άρχον της πόλεως, γιατί όχι, λέει, γιατί η φωτιά είναι και μπορεί να μεταδοθεί και να κάψει και ατόμους. Αφήστε, θα πάμε, λέει, να τα στείλουν να τον εσυλάβουν. Αυτά έφτασαν στα αυτά αρχιά του Αβερκίου, από μερικούς οι οποίοι τον εσυμβούλευσαν προς καιρό να κρυφτεί, να παρέχει η οργή του άρχοντος και κατόπιν να εμφανιστεί πάλι. Ό,τι λέει, αυτό δεν πρόκειται να το κάνουν. Και στους μαθητάς είπε, λέει, να κηρύξουν ο Κύριος και εγώ το ίδιο θα κάνω, και πήγε στη μέση της αγοράς και εκείνεται περί του Ιησού Χριστού. Έφτασαν λοιπόν αυτοί μανιασμένοι με σκοπό να τον εξεσκίσουν και με νύχα και με δόντια, όπως λέμε, αλλά εκείνη τη στιγμή έγινε κάποιο φαινόμενο. Εμφανίστηκαν τρεις δαιμονισμένοι, οι οποίοι έτρωγαν τις σάρκες τους, άφριζαν, είχαν όλα τα χαρακτηριστικά αυτά των δαιμονοπλήκτων και παρουσιάστηκαν, είχαν εξεσκίσει τα ρούχα τους και παρουσιάστηκαν στον Απέρκιο και του λένε «Συορκίζομαι, λέει, στο όνομα του αληθινού Θεού των οποίων κηρύττεις, βασανίσεις εμάς προκαιρού». Ο Άγιος προσευχήθηκε για την απαλλαγή αυτών των ανθρώπων. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και τους εκτύπησε της κεφαλάς με τη ράβδο την οποία είχε. Επίταξε τα δαιμόνια, να μπουνε χωρίς να τους βλάψουνε, πράγμα και το οποίο έγινε. Και μετά αυτοί κάθισαν, όπως λέει και το σημερινό Ευαγγέλιο των περιδαιμονιζομένων, εκάθισαν δίπλα του, λέει, ματισμένοι και σοφρονούντες. Έβαλαν, ζήτησαν ρούχα να ρηθούν και εκάθισαν δίπλα του ματισμένοι και σοφρονούντες.
Εθαύμασε ο λαός, έπεσε η οργή αυτών ενώπιον αυτού του θαύματος το οποίο είδαν και φώναζαν μέγας ο Θεός των χριστιανών, ο Θεός των οποίων κηρύττει ο Αβέρκιος. Έρχονται σε μετάνοια, ζητούν να τους κατηχήσει ο Αβέρκιος και να τους πει αν ο Θεός τους είναι δυνατόν να τους συγχωρέσει τα παλαιά αμαρτήματα τα οποία έκαναν. Τους ομίλησε κατά γύρος ο Άγιος Αβέρκιος για την εσπλαχνία του Θεού και κατόπιν αποχώρησε για να πάει, γιατί ήταν 9η ώρα, να κάνει τον εσπερινό του και να προσευχηθεί. Αυτοί όμως τον ακολούθησαν και τον ζητούσαν βάπτισμα. Λέει, κάνετε υπομονή μέχρι αύριο. Πράγματι, την άλλη μέρα, μερικοί μάλιστα εξ αυτών δεν έφυγαν, παρέμεινα εκεί. Την άλλη μέρα τους οδήγησε στο ναό και βάπτισε 500 άτομα εκείνη την ημέρα. Ευχαρίστησε τον Θεό που διεφύλαξε το πίμνιο, που το πήρε από το στόμα του λύκου και ωστόσο εκείρηται και ευεργετούσε. Δεν εκείρηται μόνο εκεί. Εκείρηται και στα περίχωρα, πήγαινε από πόλη σε πόλη. Ωστόσο λοιπόν, εκεί που εκείρηται, πλησίασε κάποια συνοδεία η οποία οδήγησε, όπως λέγαμε, την πρώτη κυρία της πόλεως, κάποια φρύγια, η οποία ήταν μητέρα του Άρχοντος, του Ποπίωνος, του Ξενιζανού Ποπίωνος, που ήταν άρχον της πόλεως εκείνης. Την οδήγησαν στον Άγιο Αβέρκιο και ήδη εκεί παρακάλεσε πάρα πολύ τον Άγιο Αβέρκιο να την θεραπεύσει, γιατί ήταν πληθή. Είμαι, λέει, πλούσια, αλλά τι να τα κάνω με τα πλούτη τα οποία έχω. Μακάρι να ήμουν φτωχή και να είχα δει τα μάτια μου. Δεν μπορώ να δω. Και γι' αυτό σε παρακαλώ, του μίλησε με μεγάλη θερμότητα και με μεγάλη συγκίνηση. Σε παρακαλώ, λέει, να με θεραπεύσεις. Εάν πιστεύσεις, είναι δυνατόν να θεραπευτείς. Πιστεύω, λέει, και τα άγια σου χέρια να κουμπίσουν τα μάτια μου για να αναβλέψουν. Έκανε και παιδί αυτής προσευχή ο Άγιος Αδέρφιος και ανέβλεψε. Του είπε λοιπόν ότι εγώ, λέει, τα ίμιση των υπαρχόντων μου θα τα δώσω εις τους φτωχούς. Από την περιουσία μου, ότι έχω τα μισά θα τα δώσω στους φτωχούς. Ο κόσμος και πάλι συγκινήθηκε με όλο αυτό το πράγμα το οποίο είδε. Εδοξολογούσε τον Θεό του Αβερκίου και μετά από αυτή επιροφορήθησαν το θέμα, το πράγμα αυτό και κάποιες άλλες πρεσβύτερες γυναίκες, οικειωμένες γυναίκες, οι οποίες ήσαν και αυτές τυφλές. Και πήγαν λοιπόν στον Αβέρκιο και αυτές και το παρακαλούσαν να τους δώσει το φως τους. Ο Άγιος τους είπε πάλι τα ίδια, ότι αν πιστεύσετε ειλικρινά θα αποκτήσετε το φως. Εδήλωσαν ότι πιστεύουν. Έκανε προσευχή ο Άγιος Αβέρκιος, κατέβηκε ένα φως. Παράδοξο φως, δεν ήταν σαν του ηλίου. Ουράνιο φως, θείο φως, το Άγιο φως, όπως τα λέγαμε, το οποίο μόλις έφτασε στα μάτια αυτών, άρχισαν να αναβλέπουν. Τους είχε πει ωστόσο, θα δείτε, λέει, το Κύριο νοητός. Και τους ρώτησε μετά τι είδαν η κάθε μία. Η μία είπε ότι είδε κάποιο γέροντα πρεσβύτη, ο οποίος είχε γλυκή ύφος. Η άλλη είπε ότι είδε κάποιο νεανίσκο και η άλλη είπε ότι είδε κάποιο μικρό παιδί, το οποίο τους είχε σε τους οφθαλμούς και βλέπει. Και η πρώτη, η οποία ευεργετήθηκε από τον Άγιο του Αβέρκιο και του είπε, μάλιστα της είπε, κοίταξε, λέει, να μην ξεχάσεις την ευεργεσία, δεν την εξέχασε και γι' αυτό αν και προς το λίγο να αναχώρησε, αμέσως μετά επέστρεψε και δεν ξεκόλαγε από τον Άγιο Αβέρκιο. Εκείνη, όπως είπαμε, παταχού, εκεί στα τριγύρω, στα περίχωρα και σε μία πόλη, μάλιστα, προσευχήθηκε και βγήκανε θερμά νερά, λιανατικά νερά όπως τα λέγανε, και είπε εκεί στους εγχωρίους, λέει, τώρα κάνετε, λέει, γούρνες για να μπορείτε να μπαίνετε μέσα και να θεραπεύεστε από αυτά τα νερά. Φεύγοντας από εκεί, εμφανίστηκε ο διάβολος σε γυναίκα μπροστά του και του ζήτηκε κατά κάποιο τρόπο την ευλογία του. Αυτός διείδε ότι επρόκειτο περί του Σατανά και γύρισε το πρόσωπό του αλλού και δεν του έδωσε σημασία. Προχωρώντας όμως, εσκόνταψε και χτύπησε τον αστράγαλό του.
Τότε το δαιμόνιο εμφανίστηκε πραγματικά όπως ήταν, εγέλασε, βλέπεις, του λέει, εσύ γιατρεύεις άλλους, αλλά και εγώ σου έδωσε σένα, λέει, πόνο. Δεν είμαι, λέει, από εκείνα τα δαιμόνια που φεύγουν, λέει, με ένα λόγο. Εγώ είμαι, λέει, εκατόταρχος. Δεν είμαι τυχαίος. Και εκείνη τη στιγμή ορμάει σε μια νέα και μπαίνει μέσα του. Και αρχίζει να βασανίζει τον νέο. Βλέποντας αυτό, ο Άγιος Αβέρκιος ελπίθηκε το παιδί, προσευχήθηκε, εξέβαλε τα δαιμόνια. Του λέει, με βγάζεις, αλλά να ξέρεις, λέει, ότι θα σε κάνω να έρθεις χωρίς να τα τέλει στη Ρώμη. Άκουσε αυτή την κουβέντα ο Άγιος, πήγε προς το σπίτι του, άρχισε να νηστεύει και να προσεύχεται. Λέω να νηστεύει και να προσεύχεται, αλλά λίγο παραπάνω, όπως μας διηγεί το συνεξαριστής, έτρωγε λίγο νάρτο, λέει, κάπου το, κατά το βραδάκι και λίγο νερό. Τώρα τι σου όλοι οι άλλοι νηστεία τα έκανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως να μην έτρωγε ούτε και αυτά. Και την 7η ημέρα και αυτός και όσοι άλλοι νηστεύαν μαζί του, εμφανίζεται ο Κύριος και του λέει, κοίταξε, να πας, λέει, στη Ρώμη και να κηρύξεις το όνομά μου. Και μη φοβάσαι, γιατί η χάρις μου είναι μετά σου. Του ανήκει, λέει, λοιπόν, στη συνοδεία τους. Λέει, μην ανησυχείτε, είδε το Κύριο και μου είπε να πάω. Τι έκανε το δαιμόνιο, έφυγε από εκεί και μπήκε στη θυγατέρα του Αυτοκράτορος. Λουκίλα ονόματι, 16 ετών στην ηλικία, και ωραιοτάτη και αρεγωνιασμένη με κάποιον λεύκιο, ο οποίος ήταν εκείνη την περίοδο σε στρατιωτικές υπηρεσίες, γιατί μπορεί να πάει το Αυτοκράτορα, και τον περίμενα να γυρίσει και να πάνε στο ναό, στην Έφεσο, στο ναό, μεγάλο ναό της Αρτέμιδος των Εφεσίων, τον ονομαστό ναό αυτό, και εκεί να παντρευτούν. Ήταν λοιπόν σε αυτή την άσχημη κατάσταση η κοπέλα. Οι γονείς ελκύπτησαν πάρα πολύ, σου λέει, θα τώρα και ο γονιαστικός, τι θα παρουσιάσουμε, τι θα δει, αλλά και εκτός και αυτό να μην ήταν, βλέπανε την κόρη που βασανιζόταν, έσχιζε τα ρούχα της, άφριζε και αυτή, όπως ήταν όλοι δαιμονισμένοι. Και καλέσανε όλους τους μάγους εκείνης της εποχής, όλους τους ιερείς των ειδώρων, ό,τι βρήκανε καλούσανε, για να εξορκίσουν το δαιμόνιο να φύγει. Το δαιμόνιο περισσότερο αγρίευσε και τους είπε, άμα δεν έρθει, λέει, ο Αβέρκιος από την Ιεράπολη της Φρυγίας, εγώ δεν φεύγω, λέει, από το κατοικητήριό μου εδώ. Ρώτησε ο Αυτοκράτορος κάποιον κορδινιανόν έπαρχο, του λέει, υπάρχει, λέει, πόλη Ιεράπολης. Ναι, λέει, είναι, λέει, στη Φρυγία και εκεί μάλιστα είναι και κάποιος, λέει, πολύ δικός σου, στον οποίο πολλές φορές έχουμε στείλει, λέει, βασιλικά γράμματα για να εκτελέσει και εκτελεί. Είναι κάποιος εξηνιανός ποπλίων. Στείλει, του λέει, γρήγορα, λέει, είδηση, να μου στείλει, λέει, τον Αβέρκιο. Με τιμή, λέει, να τον στείλει αυτόν τον άνθρωπο. Πράγματι, λοιπόν, ξεκίνησαν κάποιοι και έφτασαν για μέσα στα πολυλογόπας, με κάνουν από εδώ και από εκεί, και σε αυτόν τον τόπο, παίρνοντας στην Ιεράπολη, συνάντησαν τον Άγιο Αβέρκιο, χωρίς να ξέρουν ποιος είναι. Τον ρώτησαν πού μπορούμε, λέει, να βρούμε τον Εξηνιανό. Λέει, τι τον θέλετε. Επειδή ερώτησε τι τον θέλετε και δεν απήντησε αμέσως, ο επικεφαλής της συνοδείας αυτής, κάποιος Βαλέριος, εσήκωσε το χέρι του για να τον καστικήσει. Αλλά το χέρι παρέμεινε έτσι, κοκαλωμένο, με δέωρο, νεκρό. Είδαν οι άλλοι αυτό το πράγμα, τον παρακάλεσαν μέσα στα γόνατά του να του θεραπεύσει το χέρι. Πράγματι ο Άγιος τον εσπλαχνίστηκε, του θεράπευσε το χέρι, μετά από αυτό βέβαια άλλαξε το ύφος τους. Θέλουμε, λέει, τον Εξηνιανό, γιατί έχουμε, λέει, βασιλικά γράμματα να του παραδώσουμε. Και τους οδήγησε, γιατί πλέον είχε εξοικειωθεί με τον Εξηνιανό, είχε γιατρέψει τη μητέρα του από την τύφλωση και είχε κατά κάποιο τρόπο απολάβανε κάποια στιγμή. Το διαβάζει ο Εξηνιανός. Του λέει, δεν είναι για μένα, είναι για σένα. Πάρτε και διάβασέ το. Σε ζητάνε να πας εκεί. Υπάκουσε ο Αβέρκιος και του είπε, έχω, λέει, και σχετική εντολή από τον Κύριό μου, από τον Χριστό, λέει, για να πάω εκεί. Και έτσι, λέει, θα πάω, μην ανησυχείς.
είπε στους δύο, σε αυτή τη συνοδεία που ήρθε να τον πάρουν, λέει, εσείς πηγαίνετε και εγώ θα έρθω. Εντός 40 ημερών, λέει, θα είμαι σε κάποια περιοχή που ονομάζεται Πότμος, αν δεν απατώμε. Εκεί, λέει, θα συναντηθούμε και θα έρθετε να με πάρετε να πάμε στα ανάκτορα. Τη συνοδεία αυτή, εφόσον είδε το ήθος του ανθρώπου αυτού του Αγίου, δεν έφερε καμία αντίρρηση, έφυγαν. Ο Άγιος Ευέρχειος ξεκίνησε κι αυτός με την πορεία αυτή και στον δρόμο του συνάντησε κάποιον αντιλουργό, ο οποίος έσκαβε εκείνη τη στιγμή. Του λέει, τροφιμίων, ετοιμάζου, λέει, να φύγουμε μαζί να πάμε για τη Ρώμη. Αυτός θα καταγείται όλα, θα έγινε το σακάκι του, όπως τα λέγανε, και ακολουθεί τον Άγιο. Ο Άγιος, ωστόσο, είχε πάρει μαζί του εφόδια, μερικά ψωμιά και ένα ασκή, στο οποίο μέσα έριξε λάδι, ξύδι και κρασί. Και ό,τι ήθελε ο Άγιος, αυτό έβγαινε, χωρίς να αναμειγνύεται από τίποτα άλλο. Το κουβάλαγε λοιπόν αυτό ο τροφιμίων και όταν ήθελε αυτός, σου λέει, ας πιω και εγώ λιγάκι ένα κρασί ή κάπου που βρισκόσατε και είχαν κάποια παρέα, να βάλουμε λίγο κρασί. Δεν έβγαινε κρασί, έβγαινε ξύδι. Ή έβγαινε λάδι. Έκανε να βγάλει λάδι, χωρίς να ερωτήσει τον Άγιο, έβγαινε ξύδι. Και κατάλαβε ότι δεν πρέπει να κάνει τίποτα, χωρίς να ξέρει ο Άγιος. Ήταν ένα παράδοξο πράγμα το οποίο συνέβη. Μάλιστα, συναξαιρεσείς, λέει κάποιο σημείο, λέει κάποιο θαύμα, το οποίο το ακολουθεί και μία τέρψη, μία ευχαρίστηση, κάτι το περίεργο, δηλαδή και κάτι το χαρίελ. Έφτασα λοιπόν στην ατάλεια της Παμφυλίας, από εκεί πήραν ένα πλοίο και έφτασαν στις 40 ημέρες στη Ρώμη. Σε αυτό το σημείο που είχαν εδώ το ραντεβού. Αυτοί καθυστέρησαν τρεις μέρες γιατί είχαν ταρασοκαραχή, πήγανε με τα φόβο και τρόμο, σου λέει τώρα θα έρθει, δεν θα έρθει, θα τον ευρούμε, δεν θα τον ευρούμε, τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μετά από τον βασιλέα. Τον ευρήκαν όμως, τον οδήγησαν στα ανάκτορα, έλειπε ο αυτοκράτορα, τον υπεδέχτηκε η Φαυστίνα, η γυναίκα του αυτοκράτορος, με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη τιμή. Και τον οδήγησε προς την Πάσχουσα κόρη. Τον παρακάλεσε, του λέει: εσύ ελεείς φτωχούς, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή να ελεήσεις και βασιλήσεις. Τον οδήγησε λοιπόν στην Πάσχουσα κόρη. Το δαιμόνιο έρχεται και απειλούσε και διέταξε, είδες, του λέει, σε έφερα, λέει, χωρίς να το θέλεις. Σε έφερα στη Ρώμη, όπως σου είπα, λέει, αυτό έκανα. Αυτό που ήθελα, εγώ έκανα. Ήρθα, λέει, στη Ρώμη, αλλά δεν ήρθα, λέει, να ξέρεις, ήρθα για κακό σου. Δεν ήθελε για καλό σου στη Ρώμη. Διέταξε να την βγάλουν έξω στο ύπαθρο, την κοπέλα. Έβγαιναν λοιπόν και εκεί επιτάσσε το δαιμόνιο να βγει. Ο δαίμον του είπε, σε ορκίζω, λέει, στο Θεό, να μη με στείλεις, λέει, ούτε σε ερημία, ούτε πουθενά αλλού, αλλά θέλω να με στείλεις, λέει, στον τόπο εκείνο τον οποίο κατοικούσα πριν. Εντάξει, του λέει, να μην πας σε ερημία, αλλά να πας στην πατρική σου οικία, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά, επειδή με έφερες, του λέει, στη Ρώμη, θα σηκώσεις, λέει, αυτό το βωμό και θα το πας στην Ιεράπολη και θα το τοποθετήσεις, λέει, στην νότια πύλη προς τα μέσα. Στην νότια πύλη της πόλης. Αυτός ο βωμός ήταν, λέει, μια μεγάλη πέτρα, ένας μεγάλος βράχος, τον οποίο με μεγάλη τέχνη είχαν ελαξεύσει και τον είχαν κάνει ναό, βωμό, τι τον είχαν κάνει. Και σήκωσε λοιπόν το δαιμόνιο, εφόσον αναστέναξε αυτό το τεράστιο όγκο, τον επέρασε, λέει, μπροστά από το υποδρόμιο, έβλεπε ο κόσμος και θαύμαζε, και τον επήγε στην Ιεράπολη και τον τοποθέτησε εκεί που ο Άγιος ήθελε. Ελευθερώνει την κόρη λοιπόν από το δαιμόνιο, την παραδίδει στην μητέρα της. Αυτή θέλει να τον ευχαριστήσει, θέλει να του δώσει χρήματα, θέλει να του δώσει, λέει, κοίταξε, ένας άνθρωπος που τρώει άρτο και πίνει νερό, δεν του χρειάζεται τίποτα. Αλλά να κάνεις, λέει, κάτι άλλο. Εκεί που έβγαλε τα θερμά νερά, στείλε, λέει, κάποιον αρχιτέκτονα, κάποιον
μηχανικό τέλος πάντων αρμόδιο, να φτιάσει ένα λουτρό για να παίρνει ο κόσμος να γιατρεύεται εκεί. Ναι, λέει ο Φράγκος, και θα δώσεις, λέει, και 3.000 μόδια, δηλαδή αυτό το μόδιο είναι κάποιο, όπως λέμε εμείς, το κιλό, το ένα τέτοιο πράγμα που μετράμε. 3.000 μόδια, λέει, στάρι στην Ιεράπολη, στους φτωχούς της Ιεράπολης θα δίνεις κάθε χρόνο. Ευχαρίστως η Βασίλισσα δέχτηκε να το κάνει και αυτό και το έδινε μέχρι της εποχής του Ιουλιανού του Παραβάτου, ο οποίος έκοψε αυτά τα ευεργετήματα και έκανε και άλλα κακά. Κατόπιν παρέμεινε εκεί κυρί, τον κάπως αδιάστημα και είδε στον ύπνο του πάλι τον κύριο και του λέει «Σήκω τώρα να πας στη Συρία, να κηρύξει και εκεί το όνομά μου». Ζήτησε λοιπόν να φύγει, η Βασίλισσα φοβότανε μήπως ανακαταλάβει το δαιμόνιο την κόρη της, της λέει «Γι' αυτό σε διαβεβαιώ δεν υπάρχει κανένας φόβος». Του έδωσε βασιλικό πλοίο, έφτασε στη Συρία, στην Αντιόχεια, στην Απάμια, γύριζε εκεί και κήρυτε και είχε πέσει κάποια αίρεση ενός μαρκίωνος αιρετικού. Χοντρικά σας λέω ότι αυτός πίστευε ότι υπάρχουν 4 θεοί. Ένας είναι πονηρός, άλλος είναι δίκαιος, ο άλλος είναι... Τέλος πάντων, τέταρτος πάντως ερχόταν ο Χριστός. Και διάφορες άλλες πράγματα τις οποίες εκαθάρισε ο Άγιος. Μετά πήγε και στη Μεσοποταμία και στα περίχωρα εκεί της Μεσοποταμίας, εκήρυξε και εκεί. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος, μάζεψαν πολλά χρήματα για να του τα δώσουν. Και από εκεί πάλι δεν δέχτηκε. Και κάποιος άρχον της πόλεως λέει, τι παιδεύεται αυτόν τον άνθρωπο, λέει, και να πάρει αυτά τα χρήματα, θα τον βάλετε σε κόκο, λέει, να αρχίζει να τα μοιράζει. Καλύτερο, λέει, να του δώσουμε έναν τίτλο, ο οποίος του αξίζει, να τον ονομάσουμε, λέει, Απόστολο, γιατί κανένας άλλος δεν γύρισε στεριά και θάλασσα αυτή την εποχή και να κηρύττει τον Χριστό. Εδέχτησαν όλοι και του απενεμήθη αυτός ο τίτλος του Απόστολου, τον οποίο έχουμε και μέχρι σήμερα. Επέστρεψε λοιπόν πάλι στα ίδια, εις τον τόπο του, παραλίγο μερικά πράγματα, παρέμεινε εκεί, έγραψε κάποιο βιβλίο για να το έχουν σαν σύμβουλο οι ιερείς τους οποίους άφηνε και έφτασε κάποια στιγμή, το είδε πάλι τον κύριο στον ύπνο του και του λέει «Ήρθε η ώρα, λέει, να αναπαυθείς από τους κόπους σου, αδέρφη». Ετοίμασε λοιπόν τα της τελευταίς του. Έσκαψαν κάποιο τάφο δίπλα από εκείνο το μνημείο που είχαν μετέφερε ο δαίμον από τη Ρώμη. Αυτό σε μέτρησε μια πλάκα μαρμάρινη στα μέτρα του τάφου, έγραψε εκεί ποιος ήταν, τι έκανε στη ζωή του, όλα αυτά, κάποιο επίγραμμα και στο τέλος κατέληγε αυτό να μην φτιάσουν άλλο τάφο απάνω από αυτόν τον τάφο. Και τέλος πάντων ήρθε η ώρα της τελευταίας του. Επειδή βέβαια όλος ο βίος αυτός που περιέχει αυτά τα τερατουργήματα τα οποία έκανε ο Άγιος, πολλοί είπαν ότι είναι μυθολογίες, είναι θρύλοι, οι οποίοι μεταδίδονται από στόμα σε στόμα στους χριστιανούς. Αλλά ήρθε η αρχαιολογική σκαπάνη να τα βραβεύσει, να τα επιβεβαιώσει αυτά. Και το 1883 κάποιος από τη Σκωτία, αρχαιολόγος, έκανε ανασκαφές και βρήκε αυτή την πλάκα την οποία μνημονεύουν τα συναξάρια ότι έβαλε ο Άγιος. Το επίγραμμα αυτό ευρέθηκε και είναι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα και κατά κάποιο τρόπο επιστημονικώς εξεκριβωμένα. Τους εκάλεσε λοιπόν, τους ευχήθηκε, λέει διαλέχτε κάποιον διάδοχο, διάλεξαν κάποιον άλλον αρχιπρεσβύτερο εκεί που ήταν, που ονομάζεται και αυτός Αβέρκυρος, τον εχειροτόνησε η αρχιερέα και προσευχόμενος άφησε τη μακαρία του ψυχή, την οποία συνόδευσαν άγγελοι, γιατί και αυτού η ζωή ήταν αγγελική. Αυτός είναι αγαπητοί μου ο βίος του Αγίου Αβερκύρου, το κόσμημα αυτό της σημερινής ημέρας και κόσμημα της Εκκλησίας. Τέτοια αστέρια έχει η Εκκλησία μας, τέτοιους αστέρες, πραγματικούς αστέρες, γιατί πολλές φορές μιλάμε για αστέρες στον κινηματογράφο, για αστέρες στο ποδοσφαίρο, και λέει ο Γκο μια φράση, λέει πολλές φορές, λέει συγχαίουμε με αυτό που ονομάζουμε αστέρες. Συγχαίουμε, λέει πολλές φορές, τους αστέρες του στερεώματος με τους αστέρες που αποτυπώνουν τα πόδια της Χίνας μέσα στη λάσπη.
Άγια στέρεση, άγια στέρεση λέει. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, γιατί η κλεψίδρα με μαλώνει. Εύχομαι να βγει κάποια ωφέλεια όσα ακούσατε. Και σε εσάς και σε μένα, αμήν.